De meu se sigur. Cum e? Potrivit-o de canves, tonul maticului, el de s-a fost oti canves, o pia prospatia canves, iar la simofosul de pe zoi, ma sto pleba de chirin, el este droptidia fi. Tot ceea ce facem pentru Domnul, tot ceea ce facem pentru a ne conforma cu voii Domnului, se înscrie în această perspectivă. Cum se mântuiește un preot și cum se mântuiește un credincios încărcat de grijile lumii? Poți șoși de enas ierea și poți șoși de enas aplos Hristos. Disco de erotice. E o întrebare foarte grea. O Agios Hristos tu mă slăi ucime polusine ton sozomenon τον ιερέων του σωζομένους. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ από τους ιερείς που σώζουν. Τον του Ιωάν Κουρεντάολος που είναι «Νου κρέπτες εν μούτς πλέον σκαριστομιβίας». Είναι για να δείξει ο Άγιος ότι σε όποιο πολύ δόθηκε, πολύ θα εξηγηθεί. Ο σπούνε αγιάστας που του Ιωάν Κουρεντάολος πεν προαρετά και τσέλορ κάρε σε δε μούτ, σε τσέρε φάρτε μούτ. Και οι ιερείς που δέχθηκαν το μεγάλο και υπερκόσμιο χάρισμα της ιεροσύνης του Χριστού. Σε πρέωτσι καρε ο πριγνίτα σε δαρμάρε μα υπερκούς δε λούμε αλ πρεωτσίλου Χριστός. Είναι χρεώστες μεγάλης αγιοσύνης, μεγάλης αγιότητος. Σε τεντατοράς μούτ σφινσένει ασέστα. Αλλά όχι μόνο οι ιερείς. Και οι λαϊκοί που δέχτηκαν την επίγνωση της αλήθειας του Χριστού και οι συμμυρένοι καρα ο πριμίτ κουνουάστερα αδερφόρου του Χριστός που συνοδεύεται με τη χάρη της κρίσεως στην Εκκλησία του καρα κουνουάστερα σε ενσοτσέστε δε χάρου και μέρη εν πισέρικα και αμελήσουν αυτή τη χάρη και αυτοί έχουν κίνδυνο. Și credincioși așadar care sunt nepăsători față de acest har, și aceștia sunt în mare pericol. Este un cuvânt în Vechiul Testament care spune Dinati, dinatos et astisonde. Deci, afti cu ine dinati, ta exilastu me fiu astirotrofa. De, cei cunoscutul din Vechiul Testament, cei puternici, puternici sunt încercați. Cei care primesc cu putere, sub putere vor fi cercetați. Vreau să spun, i zoiton iereon ine foli pio discoli apo di zoiton laicon. Viața preoților este mult mai grea decât viața mirenilor. Deoti o iereas ean ectelii theoprepos preergotu μαζί του θα σωθούν πολλοί. Τώρα, σε πρέωτο, δάκα σε βρυσέστε, πλακούδου του Νεζέου, λουκράρα σά, ον πρεούνο που γέλ, σε βορμοντουή μούτς. Και αν επιτελεί αμελώς το έργο του, θα είναι υπόλογος, θα είναι υπόλογος για μια μεγάλη παράληψη. Δάκα, αν σε βά σε βρυσί, κουνε πεσάρε, φέρε γκρίζε, λουκράρα σά, θα δά κουβέντ, θα φύ ρεσπονζατόρ. Γι' αυτό και συγχωρέστε με, θα τολμήσω να πω κάτι. Γιατί με ερτάς, βοή ντρεσνή, σας πούν κεβά. Όταν βλέπετε ότι κάποιος επίσκοπος σας υστερεί σε κάτι ή κάποιος ιερέας σας χωλένει σε κάτι. Ατέν σκεμπεδέσκα, προν επίσκοπα του νεαβάστρα, λειψέστε κεβά, σαου προν πρέος κοπετάζε, προν φέλα νομέ. Δεν είναι καιρός να τον κρίνουμε, να τον κατακρίνουμε. Nu este momentul să judecăm sau să-l osândim. Αλλά να αναπληρώσουμε το ειστέρημά του με τη δική μας προσευχή και με τη δική μας ταπείνωση και αγάπη. Και să împlinim lipsurile lor cu rugăciunea noastră, cu smerenia și cu dragostea noastră. Τότε αυτό θα μας λογιστεί σε δικαιοσύνη από το Θεό και θα έχουμε ωφέλεια. Atunci ne va fi socotită această atitudine a noastră ca dreptate în fața lui Dumnezeu și vom avea folos.
ενώ το άλλο είναι πολύ επιζήμιο για τη σωτηρία μας. În timp ce atitudinea cealaltă ai critica este foarte păguboasă pentru mântuirea noastră, foarte riscantă. Cum putem dobândi Sfânta Smerenie? O să apofisune tinința binoși. Ca binoși este un megalo harisma. Merenia este un foarte mare dar, un mare harism. Din aretidis tapinosios, din edixe stom cosmo, cate exohino Hristos. Vertutea smerenia a dus-o în lume prin excelență Domnul Hristos. Όλος ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύφθηκε σε μας είναι η ταπείνωσή του. Așa cum s-a arătat Mântuitorul Hristos, toată descoperirea sa exprimă smerenia sa. Το να κρύψει τη θεότητά του και να κατεβεί στη γη σαν άνθρωπος. Ας ασκούνται τον Εσέρι, ας ασκεποχωρεί με περνούν καόν. Για να μην μας τρομάξει. Κάσε να μην εσπέριε. Αλλά να μπορεί να μας προσεγγίσει και να μας μεταδώσει τον λόγο του ουρανίου πατρός. Κάσε πάντα απροπιά δε νόη σε να τρασμίτε κουβέντουλ τάτελου Ιτσερέσκ. Να πάρει απάνω του το δικό μας θάνατο, τις αμαρτίες μας. Ρε ασουπρασά μάρτα νόαστρε, πρακάτελε νόαστρε. Να κατέβει στα κατακτώνια της γης, στον Άδη. Πάρε λατσέλε δε τεδεσούτ. Και να γεμίσει τα σύμπαντα με τη θεολογική του ενέργεια. Σε ούμπλε, σε ούμπλε, σε κοπεσιάσκα τότου του Δουνεζιάσκα σαν ενεργή. Ούτως ώστε να κάνει δυνατό σε εμάς να μπορούμε να το συναντήσουμε οπουδήποτε κι αν είμαστε. Așa încât să ne facă posibil ca noi să-L putem întâlni oriunde ne-am aflat. Και σε οποιαδήποτε κατάσταση βρισκόμαστε. Σε όρση στάρι ne-am aflat. Να μπορούμε να το συναντήσουμε και να ενωθούμε με το Πνεύμα του. Σε να ουνίμου του Χρυσού. Όλη αυτή η πορεία του μέχρι κατά βάσεως του Άδου, πρώτα και μετά η ανάβαση του στον ουρανό. Όταν αυτός ο δρόμος σου, κοπορήρια, γιάντ, στην πατσία που κάρε βατσέρ, είναι η φανέρωση της ταπεινώσεώς του. Και σε αρεχτάρια σμερίνει η σάδε. Αυτή η οδός του Κυρίου, πρώτα η κατάβασή του στα κατακτώνια και μετά η ανάβασή του στον ουρανό, έγινε η πηγή των χαρισμάτων, όλων των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Λούμπλα και στα κάλεα σα, αυτά, κομπολύρια νιάς, του βατσιά ολουκάρε λατσέρα, δεβενίτ, εις βόρουλ τούτουλορ δάρουλορ δυνεζέες, τούτουλορ χαρίσμα. Και εμείς αποκτούμε την ταπείνωση του Χριστού, όταν μιμούμεθα το παράδειγμα του. Και νόη το πνδύν σμερένια με Χριστός αυτούς και νόμε ουρμά γονίμι τα εξέμπλου σαν. Όταν βάζουμε τον εαυτό μας στον δρόμο του Κυρίου, τότε επειδή αυτός είναι η οδός, τον βρίσκουμε συνοδηπόρος στη ζωή μας. Και να σε ζέμπε νόη γίνηση είναι περκάρα με Χριστός, αυτούς και ενδιέστε εμπρεούνα που νόη μεργατόρση δεσκοπερί. Και τότε μας μεταδίδει τη δική του κατάσταση. Αυτούς ναι τρανσμίτε, ναι τρανσφέρεν, του φελανούμε στάρια λούι. Όπως την μετέδωσε στον Λουκά και τον Κλεόπα στην οδόμπρος Εμμαούς. Ασά που μου λέει τρανσμίς, Λουκάς του Κλεόπα, πεκάλε τρούς του Εμμαούς. Έτσι λοιπόν, για μας, κάθε φορά που μπορούμε να ταπεινωθούμε και να αποδώσουμε μεγαλύτερη τιμή και να δώσουμε προτεραιότητα στον άλλον, μιμούμαστε την ταπείνωση του Χριστού. Και κάθε δάτα, când ne smerim și dăm cinstire și întâietate celuilalt, îi urmăm lui Hristos, îl imităm pe Hristos, urmăm această cale a smereniei. Ο Apostolos Pavlos μας λέει ότι πρέπει να αποδίδουμε μεγαλύτερη τιμή στον άλλο παρά στον εαυτό μας. Το Απόστολο Παύλο σπούνε και τρέπει σε τα μαϊμάρι συνστήρια σε μιλάω δε και νόου ούνσι. Και να περιφρουρούμε περισσότερο το συμφέρον του άλλου από το δικό μας. Σε παζί μαϊμού την τερέσου σε μιλάω δε και την τερέσου νόστου. Τότε πορευόμαστε στην οδό της ταπεινώσεως. Αυτούς μέρες που εσύμουν τραντεβέρ πε κάλα σμερένει. Αλλά η χαρισματική ταπείνωση των Αγίων είναι άλλο πράγμα.
Dar smerenia carismatică a sfinților este un lucru diferit, este un alt lucru. Όταν ο άνθρωπος του Θεού αξιωθεί να δει το είδος του Χριστού και να ακούσει τη φωνή του, când omul lui Dumnezeu se va învrednici să vadă chipul lui Dumnezeu, lui Hristos și să audă glasul lui, όπως λέγει στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, așa cum spune în Evanghelia după Ioan, τότε τυπώνεται η μορφή του Κυρίου Ιησού στην καρδιά του ανθρώπου. Atunci se întepărește chipul Domnului Hristos în inima omului. Και τότε η σύγκριση του ανθρώπου δεν είναι με τους ομοιοπαθείς και με τους ομοιοπαθείς συνανθρώπους του, αλλά με τον ίδιο τον άνθρωπον Χριστόν Ιησού, μας φανερώνει εκείνον τον άνθρωπο που ο Θεός συνέλαβε προχρόνων αιωνίων στο πνεύμα του για την δημιουργία του ανθρώπου. Atunci ο όμορ νου σε μαϊ κομπάρε που σε μενισέι πατιμίτς πατιμάσαι του φελά, νου με τσι σε κομπάρε ο όμορ Χριστός care, în care se află omul, chipul omului inițial aflat în mintea lui Dumnezeu înainte de veacuri, înainte de veacuri. Iar tot odată vlepume dimorfitul Chiriu Iisu, că ăsta nu măste din agathotita, că din agapitul istelos, când vedem chipul lui Dumnezeu și simțim bunătatea lui și inima lui până la capăt, και βλέπουμε επίσης τη δική μας αθλειότητα και βλέπουμε στάρα νόαστρα ζάλνικα και αποστασία από τη χάρη του στη διστάνσα νόαστρα σε ρεσίρα χάρου η δουλή αποστασία τότε είμαστε έτοιμοι να μισήσουμε τον εαυτό μας αν σύντε πρεγκατήσε σε ουρύμ, σε νεουρύμ και νοήρυξη, ναι. Για να γίνουμε μαθητές του και να μάθουμε ακριβώς αυτή η χαρισματική ταπείνωση. Și suntem gata să devenim ucenicii lui și să învățăm această smerenie charismatică. Όπως λέει ο Άγιος Σιλωανός, που αξιώθηκε να δει το είδος του και να ακούσει τη φωνή του Χριστού. După πού σπούνε Σφούντου Σιλωάν, καρ' εσάν πενδύσει σε πάντα φάτσα Δόμου ή σε σαούδε γλάσου Λουί. Η ταπείνωση του Χριστού, λέει, είναι απερίγραπτη. Σπερένια του Χριστός είστε δενέδες Χρυς. Σε καμιά άλλη θρησκεία δεν προβάλλεται η ταπείνωση ως αρετή ή η υπερηφάνεια ως κακία. Νίτσο άλλη ρελίγια νου σε προμορφιάζα, νου σε προπαγωδιέστε σπερένια κατεκτούτε σι νοδιακά νεκατή. Στον χριστιανισμό όμως η ταπείνωση είναι η μεγαλύτερη αρετή. În creștinism, smerenia este cea mai mare virtute. Διότι μπορούμε να, όπως λέμε, ο Θεός αγάπη εστί, μπορούμε να πούμε και ότι ο Θεός ταπείνωση εστί. După cum spunem că Dumnezeu este iubire, putem să spunem la fel de bine că Dumnezeu este smerenie. Γι' αυτό, όσοι άγονται από το Πνεύμα το Άγιο, δεν πάβουν να ταπεινώνουν τον εαυτό τους και να πορεύονται προς τα κάτω. De aceea, cei care sunt îndrumați, purtați de Duhul Sfânt, nu încetează să se smerească pe ei și să meargă înspre jos. Για να γνωρίσουν τον Χριστό σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Pentru a cunoaște pe Hristos în toate fețele, în toate aspectele vieții sale. Ακόμα και την κατάβασή του στα καταχθόνια της. Chiar și coborârea sa în cele de desubt ale Pământului. Έτσι, η ταπείνωση είναι, πώς να πούμε, ένα θαύμα του Θεού. Σμερένια, πουτέα σας πούνε, και είστε ο μηνούνια του Δημνησέου. Γι' αυτό και εμείς πολλές φορές, με μια ταπεινή σκέψη, αμέσως ζωντανεύει η καρδιά μας και γεμίζουμε με έμπνευση και προσευχή. Σε ασυνόη που αφάσαμε εξπερίνσα σε σου λούκο, ο σύμπλου κύντς με δίτ, με ούμπλε η ίνιμα, σε εγκαλζέστε η ίνιμα, σε με εισπίρα, σε λουμινιάζα, σε πρέτης που είναι λαροκατσούμε. Όπως και με μια υπερήφανη σκέψη μπορεί να
psihi în cardia noastră. După cum un gând mândru poate să împietrească, să înghețe inima în noi. Και επειδή ο Θεός μας έχει ταπεινό πνεύμα, όπως λέγει, μάθετε από μου ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. După cum Χριστός are Duh smerit, care ne spune, învățați de la mine că sunt plân și smerit cu inima. Όλοι οι λόγοι των γραφών είναι η ταπεινή γλώσσα του Θεού. Toate cuvintele Scripturii reprezintă limba, limbajul smerit al lui Dumnezeu. Και εμείς όταν μελετάμε τους λόγους του Θεού προπαντός στο Ευαγγέλιο και την Καινή Διαθήκη, όταν εισιτήμ, στουδιέμ κουβίντελε Σμήντες Σκριτούρι, εν μόνο σπεσιάλ, αλε Ευαγγέλιοι, αλε Σύντρο Ευαγγέλιοι, αλε Νόλου Τεσταμέντ. Και προσπαθούμε να μάθουμε τη γλώσσα με την οποία ο Θεός μίλησε σε μας. Και εγκέρκαμε σε εμβατσέμ λίμπα πριν κάρει τον Εζέο να βορβείτ. Τότε μαθαίνουμε με την ίδια γλώσσα να μιλούμε και εμείς στο Θεό. Ατούτσι εμβατσέμ σε νόη σε βορβείμ κου ατσέας λίμπα του Εζέο. Και η προσευχή μας αποκτά φτερά για να υψωθεί στον τόπο της παρουσίας του Θεού. Στην ουσία νόστα το κουδέστε άρη ύψες ενάψες και του Εζέο. Iertare, iertați. Știm care este calea și voia lui Dumnezeu pentru noi, momentele importante ale vieții. Poți nori să ne protezi, mă putăuri, știm ce se mai închestă în această zonă. Este o pălă, pălă semantică erotisă. Este o întrebare foarte importantă. Să apăndiți-o pălă apla, anche este pio simplu că sintetul tu prea. Voi răspunde simplu, deși lucrul este foarte complicat și complex. Όταν ενεργεί το θέλημα του Θεού μέσα στην καρδιά μας, δεν υπάρχει άλλο θέλημα. Când lucrează voia lui Dumnezeu în inima noastră, nu mai există o altă voie. Γνωρίζουμε με όλο μας το είναι ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ființa noastră întreagă cunoaște fără nicio fel de ezitare că aceea este voia lui Dumnezeu. Αυτή είναι η πιο τέλεια πληροφόρηση για το θέλημα του Θεού. Aceasta este cea mai desăvârșită înștiințare în legătură cu voia lui Dumnezeu. Λίγο πιο κάτω από αυτό είναι ότι mai jos de aceasta, όταν μας απασχολεί ένα θέμα και εμείς προσευχόμαστε προσευχόμαστε γι' αυτό. Είστε αυτούς και ναι προοκούπω ανομίδα προβλέμα και ναι ρουγκάμ πέντρο ουρεσπεκτήμα. Και η προσευχή μας εναρμονίζεται με αυτό τον σκοπό. Η ρουγκατσούνια νόστα σε αρμονιζιάζε που σκόπο ασέλα. Αυτό φαίνεται ότι εκεί κλείνει η ευδοκία του Θεού. Ατούς και σε βέλε κακόλο, κατρε ακόλο, τι είναι τη βοία του Θεού. Αλλά το θέλημα του Θεού χρειάζεται για να το γνωρίζει ο άνθρωπος με ασφάλεια χρειάζεται μια προπαίδεια. Dar pentru ca să poată omul cunoaște cu siguranță voia lui Dumnezeu, are nevoie de o pregătire anterioară. Γι' αυτό μέσα στην εκκλησία μας υπάρχει η μαθητεία στους πνευματικούς πατέρες. De aceea în biserica noastră există ucenicia la părinții duhovnicești, trebuie să ucenicească oamenii tineri la părinții duhovnicești. O Θεός δεν έπλασε αφεντικά και δούλους, αλλά έπλασε πατέρες και γιους. Και οι με τη σειρά τους γίνονται πατέρες. Dumnezeu nu a creat stăpâni și sclavi, ci a creat părinți și fii. Și fiii devin la rândul lor și ei părinți. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη λέει, ερώτησε τους πατέρες σου και θα σου πούνε. Ερώτησε τους πρεσβυτέρους σου και θα σου αναγγείλουν το θέλημα μου, λέει ο Θεός. Εσύ αν δέκει τεσταμέν σε σκούνε εντράβο πε παρήτσι και σου βοσπούνται. Εντράβο πε πρεσβύτεροι και σου βορβεστεί. Έτσι υπάρχει μια μαθητεία, μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μια μαθητεία για να αναγνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Εκείστα ουσενικία, σαντάρ, δεν αρεκουνάστε βουέα του Δουνεζέου. Η οποία μαθητεία μετά μας δίνει μια γεύση. Și această ucenicie ne dă un gust, ne dă o arbună. Και από τη γεύση που παίρνουμε, γνωρίζουμε αν
αυτό που έρχεται στο νου μας είναι από τον Θεό ή από τον εχθρό ή απλώς είναι, φυσικό ιδίωμά μας. Și din acest gust putem recunoaște dacă ceea ce este în mintea noastră este de la Dumnezeu, este de la vrășmaș sau este o reacție firească a noastră, a sinelui nostru. O Aghiu Sionis Sclimacos exigi din diacrisi των λογισμών που έρχονται από τον Θεό, που έρχονται από τον εχθρό, ή που έρχονται από την ίδια τη φύση. Sfântul Ioan Scăraru explică foarte bine această distinție între gândurile care vin de la Dumnezeu, de la vrăjmași sau de la noi înșine. Αλλά κάτι που είναι πάντοτε ωφέλιμο και προστατευτικό είναι να προσευχόμαστε να μας δίνει ο Θεός φωτισμό για κάθε πράγμα. Dar ceea ce este foarte sigur și foarte ne protejează foarte mult este să ne rugăm pentru orice lucru să ne lumineze Dumnezeu în legătură cu El. Θα μοιηθούμε στο θέλημα του Θεού με πολλούς τρόπους, με τη μαθητεία που είπαμε, με τη δική μας προσπάθεια, με το δικό μας αγώνα, αλλά και με τη μελέτη του Λόγου του Θεού και των Λόγων των Αγίων Πατέρων μας. Ne vom iniția, vom pătrunde în cunoașterea voii Dumnezeu prin mai multe feluri, așa cum vă spuneam, prin ucenicie, prin rugăciune, dar și prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu se poate reintra în inima atunci când nu ne este familiar. Dar dacă vedem că fugim de realitatea vieților umplice. Πώς θα γίνει αυτό όταν συνήθως φεύγουμε έξω, μακριά από την δεν είναι εύκολο να εισέλθει κανένα στην καρδιά. Δεν είναι εύκολο να εισέλθει κανένα στην καρδιά. Και να μπει μάλιστα στη βαθιά καρδιά του. Και μάλιστα εισέλθει στην αδύνκουλη ίνιμη σάλη, ίνιμα σαν αδύνκα. Και εκεί να κάνει μια διπλή ανακάλυψη. Από όλους θα φάκα ο δεσκοπερίρε ντούμπλα. Την ένωση του με το Πνεύμα του Θεού, ουνήρα σάκου του Τούχου Δουνεζέου, και την ένωση του με όλο το γένος των ανθρώπων. Σε ουνήρα σάκου τότ νεάμουλο μενέσα, τρέκ νεάμουλο μενέσα. Η ένωση του νου με την καρδιά γίνεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Ουνήρα μίντσι που ίνιμα σε σεβουργέστε, σε εμπνέστε, νούμα υπουγάρου Δουνεζέου. Και όλος ο αγώνας που κάνουμε για την επίρρωση των εντολών του Θεού, σκοπεύει αυτό. Toată lupta noastră pentru împlinirea poruncilor lui Dumnezeu are acest scop, dobândirea Harului. Οι πατέρες μας δίνουν μεγάλη έμφαση στην προσευχή της μετάνοιας. Părinții pun foarte mare acces pe rugăciunea de pocăință. Τα δάκρυα της μετάνοιας είναι εκείνα που ανοίγουν την καρδιά του ανθρώπου. Λάχρυλε pocăinței sunt acelea care deschid inima omului pentru Harul Dumnezeiesc. Γι' αυτό και είναι τα δάκρυα της μετανοίας είναι τόσο πολύτιμα για την απόκτηση της χάριτος του Θεού. De aceea, lacrimile pocăinței sunt atât de prețioase pentru dobândirea Harului Dumnezeu. Αλλά και για την απόκτηση της καρδιάς μας. Dar și pentru dobândirea propriei noastre inimi. Διότι όταν βρούμε την καρδιά μας και μπούμε μέσα μας, τότε είμαστε κύριοι του είναι μας. Deoarece numai atunci când descoperim, aflăm inima noastră și intrăm înăuntru, abia atunci suntem stăpâni ai propriei noastre ființe. Διότι στην καρδιά μας, η καρδιά μας είναι το κέντρο της υποστάσεώς μας. Inima noastră este centrul υποστάσεώς nostru. Και εκεί, τις στιγμές που η χάρη του Θεού ενεργεί και βλέπουμε αυτή τη θεραπευτική ενότητα όλου του είναι μας μέσα στην καρδιά. În clipele în care Harul Dumnezeu lucrează și vedem în inima noastră întreaga unitatea a ființei noastre, τότε κατέχουμε όλο μας το είναι και ελέγχουμε κάθε κίνηση της καρδιάς μας και κάθε νεύμα του νου μας. Atunci stăpânim, posedăm întreaga noastră ființă și controlăm mișcarea inimii și mișcarea minții noastre.
orice mișcare. Είναι μεγάλη τραγωδία για μας τους ανθρώπους να ζούμε έξω από την καρδιά μας. Este o foarte mare tragedia noastră, oamenilor, să trăim în afara inimii noastre. Και είναι μεγάλη, η μεγαλύτερη ευλογία είναι να ζούμε μέσα στην καρδιά μας. Cea mai mare binecuvântare este să trăim în lăuntru inimii noastre. Να εργαζόμαστε πάνω στην καρδιά μας με τη μετάνοια. Să lucrăm în inima noastră, asupra inimii noastre, prin intermediul pocăinței. Διότι εκεί θα συναχθεί όλο το είναι μας. Deoarece acolo se va aduna întreaga noastră ființă. Και από εκεί θα στραφεί ολόκληρος ο άνθρωπος στο Θεό. Și de acolo se va întoarce omul întreg către Dumnezeu. Δηλαδή, μόνο όταν κατέχουμε την καρδιά μας, ανεβαίνουμε στο επίπεδο των εντολών του Θεού. Numai atunci când stăpânim, avem, posedăm întreaga inima noastră, ne întoarcem spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Όταν δεν κατέχουμε την καρδιά μας, είμαστε διηρημένοι. Atunci când nu avem inima noastră, suntem împărțiți, suntem sfârșiați. Ένα πράγμα έχουμε στο νου μας, άλλο στην καρδιά μας, άλλο στις αισθήσεις μας. În inimă, alt lucru în mintea noastră, alt lucru în inimă, alt lucru în simțurile noastre. Και δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τις εντολές του Χριστού που λένε, που ζητάνε να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά ή τον πισιό μας με όλο μας το είναι. Nu putem să împlinim poruncile lui Dumnezeu, care ale Domnului, care ne cer să iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră și pe aproapele nostru ca pe noi. Iartă-o, na me sihoresete, că să fac acum cati. Mă iertați că voi adăuga ceva încă. Să știi din zoi, ola ine mateotita. În viața aceasta toate sunt deșertăciuni. Το μόνο που μένει μετά από το θάνατο, singurul lucru care rămâne după moarte, είναι η εργασία που κάνουμε πάνω στην καρδιά μας. Este lucrarea pe care am făcut-o în inima noastră. Για να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τον Χριστό, pentru a întări legătura noastră cu Hristos, που για μας είναι η αιώνια ζωή, care pentru noi este viață veșnică. Και αρχίζει σε αυτή τη ζωή και τελειοποιείται σε όλους τους αιώνες. Și începe în această viață și se desăvârșește în vecii vecilor. Cum încep lepădarea de sine? Cum încep lepădarea de sine? Πώς αρχίζει κανείς την αυταπάρνηση? Κοιτάξτε, όπως λέει και ο Κύριος, εκείνος που είναι πιστός στο λίγο, θα του δώσει ο Θεός τη χάρη να γίνει πιστός και σε μεγάλα πράγματα. Αυτά που σου πούνε Δόμνος, ο Θεός είναι εμπουσίν κρετιτσός, η Βαδά του Νεζέου Σοφία κρετιτσός, είναι λουγουρμάρι, λουγουρμάρι. Και ο Θεός δεν μας πέταξε σε αυτόν τον κόσμο και μας άφησε στην τύχη μας. Ο Νεζέου δεν είναι αρουγκάτο να σας αλούμε, είναι αλεξάτα σαν σόρτα νόστρα. Αλλά με ρημνάγε μας και μας δίνει και τα μέσα για να πραγματοποιήσουμε τον μεγαλειώδη σκοπό της υπάρξεως. Είναι πάρτε δε γρίζα, είναι δε σε μισλόνσιλε πριν κάρια σε πληνίμ σκόπουλ μαρές αλλά εξιστένσια νόστρα. Για παράδειγμα, μας αποκάλυψε το Άγιο και Παντοδύναμο όνομά Του. De exemplu, ne-a descoperit numele Său Sfânt și Atotputernic. Και εμείς, όταν επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού με προσοχή και με ευλάβεια, σιγά σιγά μαζεύουμε στην καρδιά μας τα ίχνη της παρουσίας Του. Atunci când chemăm numele Domnului cu atenție și cu ευλάβεια, adunăm în inima noastră urmele prezenței Lui. Και όταν φτάσουν σε ένα πλήρωμα αυτά τα ίχνη της παρουσίας Του, τότε γίνεται το μεγάλο Big Bang. Și atunci când se adună aceste urme ale Lui, în prezența Lui, noi atunci devine să întâmplă acel Big Bang. Δηλαδή, ανοίγει η καρδιά μας για να σκηνώσει εκεί ο Κύριος των Κυριευγόντων και ο Βασιλεύς των Βασιλεύων. Αντίκα σε δεσκείται ίνμα νοάστα σε στελεζουλιάς ακόλου Δόμνου, Δόμνος, Εμπαράτου, Εμπαράτσι. Έτσι έχουμε το όνομα του Χριστού, το οποίο σιγά σιγά μας κατευθύνει σε αυτό το μεγάλο θαύμα. Αχαντάρ αβέμ νούμερε η Χριστός καρε νέ δρούμα εντσέτ εντσέτ σ' αζούντζε λαχάστα μάρε νύμου. Ένα άλλο, όπως έχουμε ήδη θίξει στην ομιλία, είναι
O logos lui Dumnezeu. Alt mijloc este, așa cum deja am spus în cuvântul nostru, cuvântul în omilia noastră, în conferința noastră, este cuvântul lui Dumnezeu. Metod logos tu Kiriu lei e grafist în arhi, όλα τα όντα ήρθαν στο είναι. Prin cuvântul lui Dumnezeu toate ființele au venit în existență. Totul s-a făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. Ο λόγος του Θεού είναι η δημιουργική του ενέργεια. Cuvântul lui Dumnezeu este lucrarea creatoare a lui Dumnezeu. Και εμείς όταν πιστεύουμε στο λόγο του και ενστερνιζόμαστε τα προστάγματά του, αρχίζουμε να μαζεύουμε τα ίχνη της δημιουργικής ενέργειάς του. Atunci când noi credem în cuvântul lui Dumnezeu și în el impropriem, îl facem lăuntric, atunci începem să vedem, să adunăm urmele lucrării sale creatoare, prezenței sale în creație. Για παράδειγμα, εάν ενικεί ο λόγος του Θεού μέσα μας, πλουσίως, από καιρό σε καιρό θα ζωοποιούνται αυτά τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Dacă se lăsuiește cuvântul lui Dumnezeu înăuntru nostru cu bogăție, atunci prin viață cuvintele acestea ale lui Dumnezeu de Scriptură, de exemplu, înăuntru nostru. Θα δίνουν φτερά στην προσευχή μας και θα μεταποιούν όλο το είναι μας. O să ne dea aripi la rugăciune și se va transforma ființa noastră în veci. Και όταν αυξηθεί αυτή η ενέργεια μέσα μας, θα ανακαινιστεί όλη η ύπαρξή μας. Când această energie dumnezeiască va crește înăuntru nostru, se va înnoi ființa noastră întreagă. Deci, έχουμε το όνομα του Κυρίου. Avem așadar numele Domnului του Κυρίου Ιησού. Numele Domnului Iisus. Και δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που μας δόθηκε με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε. Δεν υπάρχει άλλο νούμε στο cer care ni s-a dat să ne fi dat pentru a ne putea mântui. Έχουμε και τον λόγο του. Avem și cuvântul. Numele lui și cuvântul. Μεγάλα μέσα που μας έδωσε ο Θεός να πραγματοποιήσουμε τον προορισμό μας. Σε μάρκε που έκανε να δερουίδουνε Θεό σαν να εμπειρίζει την εστινάσια νόαστα, σκόπο νόσου του φυτά. Και μας έδωσε και ένα τρίτο ακόμα πιο δυνατό. Να δάσει ένα τρέλα μιζλόκ, ένκα και μάι πουτέρνη. Έχουμε την Θεία Ευχαριστία, τη Θεία Λειτουργία. Σπίτα Ευχαριστία, Σπίτα Λειτουργία. Εκεί μας έδωσε ο Θεός το πάν. Ακόμα να δάσει ο Θεό τότε. Μας έδωσε την δυνατότητα να προσφέρουμε όλη μας τη ζωή στον Θεό. Να δάσει possibilitatea să oferim viața noastră întreagă lui Dumnezeu. Και να δεχθούμε τη δική του ζωή. Και să primim viața Lui. Κάθε φορά που προσφέρουμε τον άρτο και τον ίνο και λέει... Και κάθε δάτα και να δούσεις οφράντα λου Δημιουσίου πλήνια σε δίνουν. Και λέει ο ιερέας εξ ονόματος του λαού Tasa ecton son si preotul zice în numele poporului, ale tale, din ale tale, ți-a ducem de toate și pentru toate. Εκεί μέσα βάζουμε και εμείς όλη μας την πίστη, όλη μας την αγάπη, όλη μας τη ζωή. Μέσα σε αυτά τα δώρα που προσφέρει ο Ιερέας. În aceste daruri punem și noi toată credința noastră, toată iubirea noastră, toată viața noastră. Και ο Θεός που είναι πιστός στη διαθήκη του με τον λαό του. Și Dumnezeu care este credincios făgăduinței Lui, testamentului pe care l-a făcut cu poporul Său. Αρνήσα στεγάρε αυτόν οδύνατε. Nu poate să se lepede de sine, nu este posibil. Κάνει και αυτός το ίδιο, βάζει τη δική του ζωή μέσα στον άρτο και τον ίνο. Face și el același lucru, pune ființa sa întreagă în vin, în pâine și în vin. Το πνεύμα το Άγιο τα μεταποιεί σε σώμα του και αίμα του. Duhul Sfânt le transformă în trupul și sângele Domnului. Και ο ιερέας τώρα εξ ονόματος του Θεού τα επιστρέφει στον λαό, λέγοντας τα χάρια της Αγίας. Πρέωτουρ νούμερε Domnului le întoarce poporului spunând Sfintele Sfinților. Έτσι, μέσα στη λειτουργία έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ανταλλαγή της μικρής μας φθαρτής ζωής με την άφθαρτη και άπειρη ζωή του Θεού. Astfel, în liturghie avem posibilitatea să facem schimb, să dăm viața noastră zicăcioasă, să primim
viața neștricăcioasă, veșnică a lui Dumnezeu. Și ăla bupsat de Eclesia nu s-a strâns liturgia, de nu ne-a flos piții. Și tot ceea ce cântă biserica în liturgie nu este numai imn, poezie, simt. Ine ekfrasis tis zoistis. Și este exprimă, este expresia vieții sale. Και αυτό που ψάλλει μετά τη Θεία Μετάληψη είναι ο θέαμβος της νίκης των μελών της Εκκλησίας. Και ce cântă după Sfânta Împărτășanie este biruința mădular membrilor bisericii. Όταν ο λαός κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, ο ιερέας ευλογεί τον λαόν του Θεού και λέγει «Σώσον ο Θεός τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Και ο πόρος σε εμπαρτασέστε, που εσείς εμπαρτασέστε, που ο πρέωτος σπούνε Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Και προσέξτε τι ψάλλουμε τότε. Și luați aminte ce cântăm imediat după aceea. Είδαμε το φως του αληθινού. Am văzut lumina cea adevărată. Am primit Duhul cel Ceresc. Am luat credința cea adevărată. Am aflat credința cea adevărată. Triada ambiere tu proschinuri, maștigare imunță. Sfinte creim, nedespărțite închinându-ne, aceasta ne-a mântuit. Όπως από την αρχή της Ιεράς Ιστορίας, όταν οι Άγιοι του Θεού αξιώνονταν να υπερβούν το κατόφλι αυτής της ζωής και να μπουν στην αιώνια παρουσία του Θεού. Αφού είναι întreaga ιστορία σφίντα, σφίντσι του Δουνεσέου, αφού έχουν να depășească pragul acestei vieți και să pătrundă în lumea lui Dumnezeu. Όταν επέστρεφαν από αυτή τη ζωντανή συνάντηση με τον Θεό, când se întorceau din această întâlnire vie cu Dumnezeu, έψαλαν επινίκιον οδύν, άσμα στον Θεό. Cântau cântare de biruință, cântare Domnului. Έτσι και εμείς μέσα στη λειτουργία, la fel și noi în liturgie, πλεινόμαστε μέτοχοι της αύταρτης ζωής του Θεού, atunci când devenim părtași ai vieții nesticăcioase a lui Dumnezeu, ψάλλουμε επινίκιο ύμνο. Cântăm ύμν de biruință. Έτσι η λειτουργία είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μας έδωσε ο Θεός. Η λειτουργία, Σφίντα Λειτουργία, είναι cel mai mare, cea mai mare binecuvântare pe care ne-a dat ο Dumnezeu. Μέσα στην οποία μπορούμε να κάνουμε την ανταλλαγή της μικρής και αυθαρτής ζωής μας. Εν ea putem face acest schimb al vieții noastre mici și sticăcioase, με την αυθαρτή και άπειρη ζωή του Θεού. Cu viața nesticăcioasă și nemărginită a lui Dumnezeu. Και είναι πολλά που μπορούμε να πούμε πως εισερχόμαστε στην κοινωνία όλων των Αγίων. Și sunt multe lucruri pe care le putem spune dacă venim și ne împărτășim de viața Sfinților. Μέσα στη λειτουργία ευχαριστούμε τον Θεό για όλα τα χαρίσματα όλων των Αγίων. În λειτουργία μουσουλμίου λέει Δημιουργείο πέντρο τα τότε δάρουλε αλλά τούτουρο Σφίντσιλο. Και όλα εκείνα για τα οποία ευχαριστούμε τον Θεό μέσα στη λειτουργία γίνονται δικά μας για όλη την αιωνιότητα. Τότε λούκουλε πέντρο κάρε μουσουλμίου λέει Δημιουργείο εν Σφίντα λειτουργία δε βίνανε νόαστε πέντρο βεσνιτσίε. Γι' αυτό μέσα σε αυτή μέσα σε αυτό τον παροξισμό της ευχαριστίας στο τέλος κράζουμε εξαιρέτως της Παναγίας Αρχάντου Δεσποίηση με όποιο τρόπο. Εσύ ανασές παροξίσμα αλ γυρνίτσες, ας πούν, ασά στριγκέντα, ασά αλμαρτουλία, η δάλλο τούτουρος σφίτσιλόρ, μάιαλες στριγκέμ, μάιαλες, με το πρασούντα πρακουράτα, έτσι. Χρειαζόμαστε για να μπούμε σε αυτή τη θεσπέσια κοινωνία των χαρισμάτων των Αγίων, χρειάζεται να εργαστούμε και εμείς ένα μικρό χάρισμα. Να σε πετρούνται με αυτή σούμα δάρουλων τούτουρων σφίντσιλων, πρέπει να λουκρέμουμε σε ένα μικρό δάρι. Δεν μπορούμε να είμαστε μέλη του δοξασμένου σώματος του Χριστού χωρίς να έχουμε ένα μικρό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Nu putem să fim mădulare ale trupului slăvit ale Domnului Hristos fără să avem un mic dar al Sfântului Duh. Και το βασικό χάρισμα για όλους μας είναι το χάρισμα της μετάνοιας. Χάρισμα fundamental, darul fundamental al nostru al tuturor este cel al pocăinței. Γι' αυτό πριν να κοινωνήσουμε, διαβάζουμε αυτές τις θαυμάσιες προσευχές της Εκκλησίας για τη Θεία Μετάληψη που εμπνέουν σε εμάς το χάρισμα της μετανοίας. Για σένα, αναίτη, για να εμπαρτεσί, τι μας είστε μινουνάτε ρουγκατσούν την αίτη, ας φύντε εμπαρτεσάνη, κάνε εισπύρας πρε ο Χαΐτσα. Μας προδιαθέτουν
να προσεγγίσουμε τον Θεό μας με πνεύμα ταπεινώσεως και συντριβής. Ne predispun ca să întâmpinăm pe Domnul cu Duhul smereniei și al străpungerii. Και ο Θεός μας που είναι Θεός ελέους και πάσης παρακλήσεως, Dumnezeu nostru, care e Dumnezeul milei și al toată îngerea, μόλις δει άνθρωπο να τον προσεγγίζει με καρδιά συντετριμένη και πνεύμα ταπεινό, συνδέεται μαζί του. Numai ce vede pe cineva că se apropie de el cu inima străpunsă și cu duh smerit, se unește cu el. Γιατί αυτός είναι αγαθός και δεν ήρθε για αυτούς που είναι καλώς έχοντες, αλλά ήρθε για αυτούς που είναι άρρωστοι για να τους θεραπεύσει. Γιατί, pentru că el a venit, nu pentru cei care sunt bine, ci pentru care sunt bolnavi, pentru a-i vindeca. Βλέπετε πόσο μεγαλειώδη προορισμό, πόσο μεγαλειώδη σχέδιο, μεγαλειώδη σχέδιο έχει ο Θεός για μας μέσα στην Εκκλησία. Και πλάν μαρέτς άρε Δημιουργέου που νόη η Μισέρικα και δεστινάτια μαρέτσα σε σκόπ μαρέτς. Nu ne putem da seama că suntem potriviți pentru mănăstire. Θα σας πω ένα παραδείγμα, θα σας πω ένα περιστατικό. Στην Πετρούπολη, στην Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, τρεις φοιτητές της θεολογίας πήγανε να δουν ένα στάρετς. Ο Στάρης ήταν σκυμμένος και προσευχόταν, δεν έδωσε πολύ σημασία. Στάρης ήταν πλεκάτ, σε ρουγάς, δεν ήταν τα μάλλη importanza. Ο ένας από αυτούς τους τρεις σεμιναρίστες λέει στον γέροντα, «Γέροντα, μας συμβουλεύετε να γίνουμε μοναχοί?» Όλοι οι τρεις τρεις ασπούς παρήντοροι. Παρήντε να εμπνάτσι, να σπατουήσατε, δεν είναι μονάχοι. Αυτός χωρίς να τους κοιτάξει λέει, «Όχι, δεν σας συμβουλεύω». Acela fără să-i privească, i-a spus, nu vă sfătuiesc. Γιατί, Στάρες, μήπως εσείς μετανιώσατε που γίνατε μοναχός? De ce, Părinte Στάρες, cumva v-a părut rău că v-ați făcut μονάχ, vă pare rău că v-ați făcut μονάχ? Λέει, όχι, δεν μετανιώσα, είμαι πολύ ευγνώμος στον Θεό που μου δώσε τη χάρη του μοναχισμού. Nu-mi pare rău, sunt foarte profund recunoscător lui Dumnezeu că mi-a dat acest dar al μοναχισμού. Γιατί λοιπόν δεν μας συμβουλεύετε να γίνουμε μοναχοί? De ce însă nu ne sfătuiți pe noi să devenim μονάχοι? Γιατί, λέει ο Στάρετς, αν είχατε πραγματική κλίση, δεν θα μπορούσαν να σας διώξουν από το μοναστήρι. Deoarece dacă ați fi avut chemare adevărată, n-ar fi putut să vă alunge de la mănăstire, nimeni. Ce reprezenta pentru Părintele Sofronie vederea luminii necreate? Τι να σας πω, εγώ φοβάμαι να μην χαλάσω το οικοδόμημα του γέροντα. Φαντέμ σαν ο στρίκ διφίτσου πατρίνου λίγη, καλύτερο στάρις. Ο Θεός μου δώσε ένα μεγάλο πατέρα, αλλά εγώ είμαι ένας ευτελής Υιός. Δουνεζέω με αδάτων παρήντε μάρε, εγώ σαν τον νεκουτιτσός φίλο. Περιγράφει τόσα πολλά στο βιβλίο του «Ο ψώμεθα των Θεών καθώς εσύ». Κάθε που βρεντά πε του Μεζέου που μιλιέστε, δεσκρίε πάρτε μου, λέγεται το εκεί μπορεί να βρει, εκεί ο γέροντας εκμυστηριεύεται τη ζωή του σε όλους. Ακόλο ο κάρτα εσά στα Παρίντελε, δεσκόπερε τάινελε πιέτσι σάλε κατρε τότε λούμε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δει το φως του προσώπου του Χριστού έστω και μια φορά. Οάμενοι καρ' αυγνωσούτ λουμίνα φέση του Χριστός φύε σου νούμερο σίγουρα τάτα. Δεν είναι πια άνθρωποι της γης. Νούμαϊ σύν οάμεν παμεντέστη, οάμεν λεπεπαμεντέστη. Είναι αυτό που ψάλλουμε στα τροπάρια των Αγίων μας. Ουράνιοι άνθρωποι και επίγειοι άγγελοι. Σύν ceea ce cântăm în τροπάρια noastre, οάμεν cerești și îngeri παμεντέστη. Και το ότι είχαν εμπειρία της δόξης του προσώπου του Χριστού φαίνεται σε όλες τις
le vreste zoi Iisus. Faptul că au făcut experiența slavei lui Hristos se vede în toate aspectele vieții lor. Stigomite, schepseu sus. În structura propriei lor gândiri. Stigomite, în comportamentul lor smerit. În cuvântul lor foarte puternic mânghietor pe care îl transmit fraților lor. Eclesia Masehi alavita criteria na elenxi anpragmati kapios ihe alithimi empiria theopias iohi. Biserica noastră are criterii infailibile pentru a verifica dacă cineva a avut o experiență autentică a vederii Luminii Dumnezeu sau nu. Διότι πάντοτε μέσα στους κόλπους της υπάρχουν εκείνα τα πολύτιμα μέλη που γνωρίζουν την οδό του Χριστού από το Α μέχρι το Ω. Deoarece în lăuntrul bisericii există acele mădulare foarte prețioase care au cunoscut slava lui Dumnezeu și de la cunosc pe Dumnezeu Μια μέρα, δύο εβδομάδες πριν το θάνατο του γέροντας, μου λέει, έχει τελειώσει εκεί η κρύπτη, εκεί που θα ταφώ. Un prozic, două săptămâni înainte de moartea însului, părintele mi-a spus, s-a terminat cripta mea. Tu le-o gheronda, acum două εβδομάδε. Și i-am spus, părinte, zice, încă două săptămâni. Μπλε, για μένα είναι πολύ δύσκολο να περιμένω έστω και μια ώρα. Pentru mine mi-a spus, zice, e foarte greu să mai aștept fie și numai o singură oră. Όλα τα είπα στο Θεό, πρέπει να φύγω. Toate le-am spus lui Dumnezeu, trebuie să plec. Εκείνη την ώρα αισθάνθηκα μεγάλη ντροπή, διότι αισθάνθηκα ότι εγώ ακόμα δεν μίλησα στο Θεό. În clipa aceea am simțit o foarte mare rușine, pentru că am înțeles că eu încă nu vorbisem lui Dumnezeu. Există diferența între mântuirea în viața de familie și cea în mănăstire? Unii duhovnici monar susțin că a urma calea monahală e superior. Ani pati de apura, ani ca să mă dos o devia, să mergea să încălzie, ne-a rămâneșa să o monachismă. Partul de intregmatitii, cu lene, ori e o dos monachismul, vine a rătării. Bine să spun. Ce să vă spun? Νομίζω ο Θεός έκανε την ίδια τιμή σε όλους μας. Έτσι τον Θεό αξίας είστε του τουρόρ. Σε όλους μας έχει δώσει τις ίδιες εντολές. Αυτός να δά τα αξίας πορούντσι. Απλώς η ζωή σε ένα μοναστήρι είναι τέτοια που βοηθάει να εκπληρώσουμε αυτές τις εντολές. Σύμπλο, νούμα η διφερένσια είστε και το μοναστήρι, διάσα είστε δε αυτά νατούρα και με αζούτα μαϊμούς να πληρεί πορούντσι και τον. Διότι μέσα σε ένα μοναστήρι όλα γίνονται στο όνομα του Θεού και είναι οργανωμένα γύρω από τη λειτουργία. Pentru că în mănăstire toate se fac în numele Domnului și toată viața este organizată în jurul Sfintei Liturghii. Στον κόσμο είναι πιο δύσκολο. În lume este mai greu. Αλλά υπάρχουν οι άνθρωποι που παίρνουν χάρη από το Θεό που είναι δυνατοί και μπορούν να εκπληρώσουν τον ίδιο προορισμό ακόμα και μέσα στον κόσμο. Existe oameni care primesc putere și lumină de la Dumnezeu și împlinesc poruncile la fel și în lume. Οι εντολές του Χριστού έχουν απόλυτη αξία. Poruncile Domnului au o valoare absolută. Και μπορούν να εργαστούν την τελειότητα του ανθρώπου κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Πώς λουκρά δεσεβερσίρα όμουλου εν όρτια κοντίτσι. Γι' αυτό και βλέπουμε όταν διαβάζουμε τους γιους στον Αγίο, ο ένας ήταν στρατιώτης, ο άλλος έμπορας, ο άλλος μοναχός, ο άλλος μυστής, ο άλλος... Γι' αυτό βλέπουμε εν βιέσαι της Φίνζορ, το ούνου ρερά γενεράλ, άλλο ρερά μεγουστόρ, άλλο ρερά μονάχ, άλλο ρερά κουτάρ. Αλλά όντως η χάρη του Θεού είναι ποικίλη, όπως λέει ο Απόστολος. Χάρη του Θεού είστε φελουρίτη, είστε. Αλλά αφόσον είπα ταπεινά τη γνώμη μου και ετοίμησα και τους λαϊκούς και τους μοναχούς, τώρα μπορώ να θυμίσω όμως και τον λόγο του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος. Dar după ce am încercat să cinstesc în egală măsură, smerit și pe monachi și pe mileni, voi spune acum cuvântul Sfântului Ioan Scărarul, cuvânt al Sfântului Ioan Scărarul.
post-monahis, angelii, post-cosmichis, monahis. Fost για τους μοναχούς είναι οι άγγελοι και φως για τους κοσμικούς είναι μοναχοί. Λουμίνα πέντρου καλούγκαρ σαν το εγγελί, γιάρα λουμίνα πέντρου μηδένι σαν καλούγκαρ. Συγχωρέστε με, ο Άγιος Ιωάννης το λέει. Νάμος προς το γεύος φων του Ιωάννης Καράβα. Τον οποίον τιμούμε και αφιερώνουμε μια Κυριακή μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή. Κάριο συνστήμ, φάρτε μου σκουμπλίτσι, η κονσακρέμο δούμινικα εν ποστομάρι. Μετά την Κυριακή της Σταυρού Προσκυνήσεως. Για να του παντούμινικα κρούτσι. Για να δείξουμε ότι ο καρπός της σταυρικής ζωής είναι η οσιακή ζωή. Θα σας αρετάμε και ρόντουλ, έτσι, κρουτσιφικάτε, ρεστιγνείτε, είστε πιάτσα του γιού μας, μονάχαλα. Cum ne putem împlini vocația ca oameni atunci când simțim că nu ne ridicăm la nivelul chemării de creștini, de om și nu îndeplinim ce ar fi așteptat Domnul când ne-a creat? Νομίζω ο Θεός δεν περιμένει περισσότερο από εκείνο που μπορούμε να κάνουμε. Dumnezeu nu așteaptă mai mult de la noi decât ceea ce putem face. Αλλά πρέπει να φυλάξουμε ταπεινή συνείδηση της αχριότητάς μας. Πρέπει însă să ne păstrăm o conștiință zmerită a netrebniciei noastre. Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή του Ευαγγελίου? Ξέρεις καρέ σε ποια μαϊ μάρε πορούγκα Ευαγγέλιοι? Μερικοί θα μου πείτε, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξόλες της καρδίας σου. Δεν πες ρεσπούντε, σε υπέσαι τον Θεό μου, σε αυτό την πάρτε ήδηματά. Άλλοι θα μου πείτε, γίνεστε τέλειο όπως ο πατήρ μου, αν ο ουράνιος τέλειος εστίνεται σου. Γίνεστε πορούγκα, σε φύζε σε βρυσί, και κουντάτε λουγό σου, σε ξερέστε σε βρυσιτιέστε. Και πολλά άλλα. Αλλά η μεγαλύτερη εντολή είναι ο λόγος του Χριστού στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Σαν η μάρε πορούγκα γέστε κουβούντου τόμι την Ευαγγέλια του πορούγκα καρεσπούνε. Όταν κάνετε όλα που σας έχω διατάξει, ατός την πεσεμπλή τότε ας είπαν πορούγκες, τότε να πείτε στον εαυτό σας, ατός σας πούνες, είμαστε αχρίοι δούλοι και κάναμε αυτό που ήταν καθήκον μας να κάνουμε. Και οι πατέρες της ερήμου, αυτοί οι ουράνιοι άνθρωποι, έλεγαν Παρίντσι πουστίου για αυτούς τους άνθρωπους ερέστη που νέα. Κάνε ό,τι μπορείς και άφησε το υπόλοιπο στο Θεό. Φέτσε πώς σε λάσε ρε αυτού και ρεμούνε ο Ιουνεζέου. Κάνε ό,τι μπορείς και με εμπιστοσύνη και ταπείνωση άφησε στο Θεό να αναπληρώσει εκείνο που σου λείπει. Φέσια τσε πώς τους ή την πατσέα που κρέτερες που σμερένειες σε λάζουν του Μεζέου και ατσε νου πώς φάτσε του και ατσε σλιψέστε. Αυτό φέρνει ειρήνη στη ψυχή του κουρασίες θα τους επάσε εν σούφτε και σμερένεια. Και ο Θεός κάνει το έργο της σωτηρίας. Του Μεζέου βαμπλινή, βασεβρυσή, λουκράρα μου του. Se întâmplă ceva în viața mea cu care nu sunt de acord. Cum aș putea să fac să-mi păstrez liniște? Când se vede mesa în joi, în cate, tot de supunor, dacă vreți să o nacratiți, νομίζω ότι όπως με όλοι, όταν ο εχθρός μας πολεμά, când vrăjmașul ne luptă, κατά πρόσωπο και τον βλέπουμε κατά πρόσωπο να στρέφεται με μίσος και οργή εναντίον μας. Vedem față în față cum se îndreaptă cu mânie asupra noastră. Ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε σωστά είναι να πούμε μέσα μας αυτά τα λόγια του ψαλμού. Singura modalitate de a-L întâmpina așa cum trebuie este să spunem înăuntru nostru cuvintele psalmului. Kyrie
Δια τους λόγους των χειλαίων σου, εγώ εφύλαξα οδούς σκυλιάς. Doamne, pentru cuvintele Bucii Tale, eu am păstrat frâile... În ce măsură? Primirea prin hirotonia preoției sacramentale este dependentă de lucrarea într-o sine a preoției împărătești. Η βασιλική ιεροσύνη είναι εκείνη που καταξιώνει ακόμα και την θεσμική ιεροσύνη που παίρνουμε με τη χειροτονία. Προετσία, προετσία μπαρτάσκη είστε ασέα κάρι εφάσια και συνεπά πρέντι δε προετσία πριν χειροτονία. Είναι η εσωτερική της δύναμη που πληροφορεί τη διακονία αυτή. Προωθεί αυτή την παρετάσκη είναι η πουτέρα λαγούντρικα που συνειστιντιάζει σπρε αυτή προωθεί σακραμεντά. Όπως και στη ζωή του κάθε χριστιανού. Așa cum se întâmplă în viața fiecărui creștin. Δεν είναι πράγματα που αντιτίθενται. Nu sunt lucruri contrare cele două. Αλλά η βασιλική ιεροσύνη είναι το χάρισμα που έχουν από το Θεό με την μετάνοια. Preoția împărătească este darul pe care îl avem de la Dumnezeu prin pocăința noastră. Και αυτό είναι που λαμβρύνει και τη θεσμική ιεροσύνη και την χριστιανική ζωή. Și această χάρη este cea care dă strălucire și preoției sacramentale, dar și vieții creștine în general. Textul citit, ați precizat că Sfinții Mucenici au primit moartea prin pronia dumnezească și nu prin voia lor. Unde este atunci libertatea? Stochină, noșa și patriotii martire, zecuta pe tanato, metrofeli, mateu, epidipoitelor de oși, orchipoite la mii, puine, ingele feria. Mai elefteria, e alitinie elefteria, δεν είναι να έχουμε τη δυνατότητα να διαλέγουμε ο Α ή το Β. Αντιβαράτα libertate nu este avea posibilitatea să alegem o variantă sau alta. Η αληθινή ελευθερία είναι να έχουμε προσδιοριστεί, καθοριστεί για το Θεό με έναν τρόπο, απόλυτο, ούτως ώστε να μην γυρνά ο νους μας ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Δηλαδή να έχουμε διαλέξει οριστικά τον Θεό και για πάντα. Αδεβεράτα λιμπρετάτε είστε σε φιαλές δεφινιτίυση πεντου τότε αόνα πεν του Νεζέου. Νου σε μπαλανσέμ στην τροπάρτε σαβάλτα. Γι' αυτό και ο προφήτης όταν μιλάει για τον Χριστό που θα έρθει στον κόσμο. Και εσύ έχει προρόπου και κορβέσαι δεσπε Χριστός καρ' επαβενήν λούμε. Και θα γίνει άνθρωπος. Και σε γραφάσαι εγώ. Λέει αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστός Ιησούς, από βρέφος, αυτός ο Ιησούς Χριστός, δε προύγκ, δεζά, θα είναι καθορισμένος, προσδιορισμένος για το θέλημα του Θεού, δε πριν να γνωρίζει ακόμα να διακρίνει από τη δεξιά του από την αριστερά. Θα φύ δερουή που τότολ βόη του Νεζέου, ουναίντε δε αστή σε διστίγκα εντρε δράπτα σε στίγκα σαν. Έτσι και αυτοί που πηγαίνουν στο μαρτύριο δεν διαλέγουν. Cei care merg la martiriu, la martiraj, nu aleg ei lucrul ăsta. Αλλά το θεωρούν μεγάλη τιμή να αποδώσουν αυτή τη λατρεία στο Θεό. La consideră că este o foarte mare cinstire să aduc această închinare lui Dumnezeu. Όπως ο Απόστολος Παύλος, όταν οι χριστιανοί στη Κεσάρια προσπαθούσαν να το σταματήσουν να ανέβει στα Ιεροσόλυμα, când creștinii din Cezarea încercau să-l oprească să meargă la Ierusalim, διότι εκεί θα το συναλάμβαναν και θα τον οδηγούσαν στο μαρτύριο, deoarece acolo erau pregătiți să-l prindă, să-l ucidă,
Αυτός δήμωσε με τους χριστιανούς γύρω τους. Για σαμονιά, τα αδρέσα χριστίνου, και τους λέει, τι σπουνέω αυτά. Τι κάνετε αδερφοί μου. Τι φάσεις σπουνέ. Εγώ δεν θεωρώ την ψυχή μου να έχει καμιά αξία, αλλά είμαι έτοιμος να πεθάνω για το όνομα του Ιησού. Consider că sufletul meu n-are nicio valoare, sunt pregătit să mor pentru numele lui Hristos. Ca mireni, cum putem să ținem mintea în iad și să nu deznădăjduim ca să ne mântuim? Os la echip, os vorbim la cartiș, că nu mă aștept la mine, pe care sunt jocăși. Se ne poli hamilo epipedo, os exis. La un fel foarte scăzut, în felul următor. Αν δεχόμαστε την πρόνοια του Θεού όπως φανερώνεται στην καθημερινή μας ζωή. Dacă primim πρόνοια του Θεού, așa cum se arată ea în viața noastră de zi cu zi, ευλογώντας και ευχαριστώντας τον Θεό, δεν σλάβω τον Θεό και βινεχομουντούν πέντου Θεού, εκπληρώνουμε αυτό το λόγο που είπε ο Άγιος Σιλωανός, εμπληνείμε αυτές κουβούν που έκανε ο Σπούς Φούντου Σιλωάν. Κράτα το νου σου στον άλλο. Διότι στην καθημερινότητα πολλές φορές απουσιάζει ο Θεός από τη ζωή μας. Deoarece în viața noastră de zi cu zi, cotidian, lipsește Dumnezeu din viața noastră. Και όταν απουσιάζει ο Θεός από τη ζωή μας, άδεις ο οίκος μας. Când lipsește Dumnezeu din viața noastră, casa noastră este iad. Εάν και τότε ευλογούμε τον Θεό, τότε είμαστε, δεχόμαστε, ασπαζόμαστε την πρόνοια του. Dacă atunci, în aceste condiții ale absenței lui Dumnezeu, dăm slavă lui Dumnezeu și îl binecuvântăm, atunci și recunoaștem pronia lui, atunci ne așezăm în acest cuvânt al Sfântului și Doamne. Ce atitudine avea Părintele Sofonie față de ideologia marxistă sau față de cea protestantă? Κοιτάξτε, ο γέροντας δεν ασχολείται με αντιπαράθεση με ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας. Părintele nu se ocupa de oameni din afara bisericii și nici de reacții la diferite. Ο γέροντας είχε προπαντός μια μορφή θετικής ασκήσεως στη ζωή του. Περίτερα αυτά ο φόρμα ποζιτίβα δεν εγωίνσα μια διάσα μου. Για παράδειγμα, μου έλεγε, εάν κατορθώσουμε να εκφράσουμε την παράδοση της Εκκλησίας μας στις μέρες μας όσον αφορά το πρόσωπο του ανθρώπου. Dacă reușim să exprimăm tradiția bisericii noastre, zilele noastre, ceea ce privește persoana umană, θα φανεί η μοναδικότητα της αλήθειας της παραδόσεως. Se va arăta unicitatea lumii, se va arăta unicitatea tradiției noastre. Δηλαδή, ο γέροντας δεν θεωρούσε καν ότι αξίζει τον κόπο να έρθει σε αντιπαράθεση με αυτές τις σέκτες. Ο Παρίντελε Σοφρόνιε νου κονσιδερά και σε δε importanță a intra în dialog și dezbatere cu sectele, de exemplu. Αλλά να εκφράσει τη ζωή, την εσωτερική ζωή της παραδόσεώς μας μέσα στην Εκκλησία. Dar era preocupat să exprime în biserică miezul tradiției noastre creștinești. Εάν κάνουμε αυτό, μόνο το αυτό μαρτυρεί τη μοναδικότητα της δικής μας παραδόσεως. Dacă facem acest lucru, acesta de la sine dă mărturie pentru unicitatea tradiției noastre și credinței noastre. Και να σας πω, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό αυτό στον ευαγγελισμό των ανθρώπων παρά το άλλο. Și este mult mai eficient acest mod de a evangheliza, de a duce pe oameni la Evanghelie, decât celălalt, al disputei, al polemicii. Cum puteți să ne explicați tăcerea de gând de care vorbește Părintele Sofronie? Tăcerea de gând, poți dori de la masemenea și de când se orbi, cu rogizmul, cu schepsos, iar pe plurile aia o bătăi Sofronie. Nu știu, nu știu, nu știu.
La silence de la pensée. La silence de la pensée. Comme on peut expliquer, la silence de la pensée. Puneți în românește pe atâta lucru, părinte. Păi, asta este cererea gândului, nu recunoaște ca fiind expresia. Thanks, sir, Alda, dar s-a spus cate cu... Nu știu despre ce. Cu boroi una catalogu. Să încerc să răspund ceva. Nu te nu antropos si paradomenos sto pneumatico penthos mbrosta sto Theo. Când omul trăiește predat fiind plânsului duhovnicesc, jelirii duhovnicesc, tânguirii duhovnicesc, fața lui Dumnezeu. Toate catalaianții, cherinevi, olo tâine. Atunci toată ființa lui se împacă, se liniștește, se află pace. Că, χωρίς καμιά ένταση ή προσπάθεια, η προσευχή ρέει μέσα στον άνθρωπο. Σε φέρε νιού φέλ δε τενσιούνια, σε φέρε νιού φέλ δε εφόρ, ρουγκαισούνια κούρζε με λεμού του όμου. Γι' αυτό και ο Άγιος Ρώσος Άγιος του προπερασμένου αιώνα ήταν και Επίσκοπος Άγιος, όχι ο Γκαμτσανίδης, όχι ο Γκαμτσανίδης, ο Θεοφάνης ο Έγκλειστος, ο Θεοφάνης ο Έγκλειστος συμβουλεύει σε μια επιστολή του μια μοναχή και της λέει. Ο Θεοφάνης, Ζαβορύτουλ, σφατουέστε ο Πελουγκαρίτς, ο μοναχή. Λέει στη μοναχή αυτή, αφού κλάψεις μέχρι τέλους, τότε κάθισε πάνω σε ένα σκαμνί και επικαλέσου το όνομα του Χριστού. După ce plângi până la capăt, stai pe un scaunel și cheamă numele Domnului. Διότι το πένθος έχει αυτή την ιδιότητα να ελευθερώνει τον άνθρωπο από κάθε αλότρια σκέψη. Plânsul acesta duhovnicesc are această capacitate să-l îndepărteze, să-l îndepărteze de la om toată, tot gândul străin, tot... Και οι άνθρωποι που έχουν το χάρισμα της μετανοίας και ζουν συνέχεια με το πνευματικό πένθος, ζουν αυτή την πνευματική ησυχία. Οι άνθρωποι που έχουν γι' αυτό και ο Γέροντας ο Χρόνιος δεν μας ενεθάρρυνε να χρησιμοποιούμε ασκητικές μεθόδους που υπάρχουν. Είτε σοφρόνια, νου ναι εγκουραζάσε το λοσί μεθόδε ασέτικε σπετσιάλε. Για παράδειγμα, τη συστολή της αναπνοής ή τέτοια. Κοντρόλου που ρεσπιράζεις. Αλλά μας ενεθάρρυνε να παραδιδόμαστε στο πνευματικό πένθος και αυτό θα μας διδάξει καλύτερα την προσοχή από τα μέσα. Ναι, πρέπει να την βουλή του κομιτσίας, πλήνσου του κομιτσίας, σαν αυτά ουρμά σε να κοντούκε λα με τότε να τσέστε άλλη ρουτατσούλη. Πλήνσου. Ne cerem iertare, din păcate timpul nu ne permite să citim toate întrebările. În cele ce urmează, o să rog pe Părintele Constantin Coman să ne spună câteva cuvinte despre Cartea Veșnicul astăzi.